1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ έναν επίσης Θεσσαλονικιό, τον Γιάννη Λορέντζο Κίρτσι. Γιάννη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι στο Theater Voice. Καλησπέρα Φάνη μου, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά, εσύ? Ο Γιάννης, αγαπητοί ακροατές, είναι πολύ γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Instagram μέσα από τη σελίδα του Johnny and Books. Και γι' αυτό το λόγο έτσι μου κίνησες πάρα πολύ την περιέργεια, γιατί έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον προφίλ και πολύ ενδιαφέρον content. Και έτσι θα ήθελα λίγο να μας συστηθείς, για όσους δεν σε γνωρίζουν, να μας πεις έτσι λίγα λόγια για εσένα. Τέλεια, τέλεια. Αρχικά θα ξεκινήσω από... Δεν είμαι Θεσσαλονικιός, μένω στη Θεσσαλονίκη, είμαι από τη Φλόρινα. Α, πολύ ωραία. Φορελαδίτης, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά είμαστε έτσι εδώ και 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οπότε βαφτίζω τον εαυτό μου Θεσσαλονικιό. Από μένα είσαι. Γίνομαι σε 1 μήνα 20. Ασχολούμαι με το κομμάτι της αυτοβελτίωσης εδώ και 5 χρόνια και υπάρχει ένα ολόκληρο story πίσω από όλο αυτό. Τη σελίδα την έφτιαξα πριν 3 χρόνια και συνεχίζω και ποστάρω περιεχόμενο καθημερινά από τότε. Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οργάνωση και δίκηση επιχειρήσεων και δουλεύω σε μια μεσητική εταιρεία εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με σύμβουλο κινήτων στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, συγχαρητήρια που είσαι έτσι πολυπράγμων και προτού πάμε στη σελίδα σου, θα ήθελα να σου πω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους έτσι μου φάνηκε και πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι σου, πέρα το ότι και εγώ ασχολούμαι με θέματα αυτοβελτίωσης και τα σπουδάζω και έτσι και μου αρέσουν, θέλω να σου πω ότι έχουμε λίγο παρόμοιο story, αλλά λίγο ανάποδα. Και θα ξεκινήσω λίγο από μένα για να πάω σε σένα για να μας πεις όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνεις. Εγώ τα τελευταία χρόνια έφτασα και είμαι αυτή τη στιγμή στα 130 κιλά. Αυτό συνέβη... Το high score μου. Το high score το δικό σου, το οποίο θα μας μιλήσεις γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Και είχα φτάσει και στα 145 για να σου είμαι ειλικρινής, τώρα έχω χάσει. Ήμουνα μια ζωή αρκετά αδύνατος, γιατί έκανα πρωταθλητισμό και τα λοιπά. Οπότε εκεί πέρα μπήκε και εμένα αυτοβελτίωση, εκεί θέλω να καταλήξω, και κατάλαβα πράγματα, καταρχάς για μένα και μέσα από την ψυχοθεραπεία και τις σπουδές μου και τη δική μου την εταιρεία που, και επίσης που έχω ανοίξει. Αλλά θα ήθελα λίγο να μας πεις το δικό σου το story, γιατί νομίζω ότι όπως και εγώ θα βοηθηθώ ακούγοντάς σε, έτσι νομίζω και πολλοί ακροατές θα το κάνουν αυτό. Οπότε ο λόγος εσένα, απλά ήθελα να σου πω έτσι και αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να μου δώσεις κάποιο tip που μπορεί και εμένα να με βοηθήσει στο δικό μου ταξίδι. Τέλεια. Κοίτα Φάνη, φυσικά θα ήθελα να σου πω, φίλε, μπράβο που ήσουν 145 και έπεσες στα 130 και να συνεχίσεις να πηγαίνεις προς ένα καλύτερο νούμερο. Για να νιώθεις και εσύ ο ίδιος, ξέρεις, καλύτερα με τον εαυτό σου. Γιατί, φίλε, ήμουνα στα 130 που είσαι τώρα και μπορώ να θυμηθώ πόσο άσχημα ένιωθα, πόσο δεν ήμουνα ok με τον εαυτό μου σε εκείνο το σημείο. Και να πούμε, αγαπημένη μου Γιάννη, εδώ πέρα, για να μην παρεξηγηθεί κανένας, δεν κάνουμε προφανώς body shaming. Είναι αυτό, θέμα υγείας. Εγώ έφτασα να έχω θέμα υγείας, οπότε δεν είναι είμαι 130 κιλά, okay, είμαι λίγο πιο ευτραφής, αλλά είμαι ψηλός και κάπως χάνεται. Έχω θέμα υγείας και επειδή είναι και το ψυχολογικό από πίσω, γι' αυτό προφανώς δεν χάνονται, όχι γιατί δεν μπορώ, αν, όπως όλοι μας, αν το ράψουμε να τα χάσουμε, είναι βαθύτερο. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε και το λέω, γιατί δεν θέλω να μας ακούει κάποιος και να νομίζει ότι κάνουμε κάποια χοντροφοβία αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο, του αντίον. Δηλαδή, εγώ μακάρι να ήμουν καλά στην υγεία μου και να τρώγα όπως έτρωγα και να μην με νοιάζει, αλλά προφανώς δεν πάει. Όχι, το λέω, ξέρεις, γιατί ξέρω ότι και εσύ αυτό πρεσβεύεις, οπότε μην νομίζει και νιώσει κάποιος προσβεβλημένος, γιατί κάθε άλλο. Ναι. Κοίτα Φάνη, να σου πω την αλήθεια, τη δικιά μου αλήθεια. Εγώ αρχικά, επειδή το έχω συζητήσει πολλές φορές και ένα τραπέζι, γιατί που είμαστε αρκετά άτομα και αρκετοί προσβάλλονται με τις απόψεις μου που έχω πάνω στο συγκεκριμένο θέμα,
Αρχικά θέλω να πω ότι ξέρεις, δεν είναι καθόλου σωστό που το πλασάρουμε κιόλας μερικές φορές σαν πρότυπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάνουμε κακό και στον εαυτό μας αλλά και σε άλλους ανθρώπους γύρω μας όταν υπάρχουν απόψεις του στυλ ότι είναι ok να είσαι έτσι όπως είσαι στα κιλά πούμε, που είσαι και όχι μόνο για σωματικό επίπεδο. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει πολλές φορές η δικαιολογία, να το πω, είναι ένα αφήγημα τέλος πάντων που λέμε πλέον στις μέρες μας πολύ συχνά ότι είμαστε ok έτσι όπως είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι είναι απλά ένας τρόπος για να μείνουμε βολεμένοι στην μετριότητά μας και να μην βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας. Εγώ αυτό πρεσβεύω στην ουσία. Δεν είναι το story μου το οποίο πουλάω εγώ σε εισαγωγικά, δεν είναι ότι έχω χάσει τα 50 κιλά από πάνω μου και είμαι γαμάτος. Είναι ότι έχω ανακαλύψει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Τι να σου πω, και τώρα είμαι 110 κιλά είμαι. Δεν είμαι όμως 110 κιλά υπέρβαρος, είμαι με μικρά κιλά μεν. Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα αριθμού. Είναι θέμα του πώς νιώθεις. Mm-hmm. Και επειδή ήμουν σε ένα σημείο που ήμουν υπέρβαρος, ήξερα ότι δεν νιώθω ωραία. Και αυτό θέλω να περάσω στον κόσμο. Ότι λέμε ψέματα στον εαυτό μας πολλές φορές. Και πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ψέματα και να γίνουμε αυτό που μπορούμε να γίνουμε. Μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από αυτό που είμαστε. Συμφωνώ αυτό πρεσβεύω. Συμφωνώ και εγώ συμφωνώ σε αυτό, γιατί και εγώ είμαι σε μια φάση που δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, από την άποψη ότι ζορίζεται το σώμα μου, πονάει το σώμα μου πια, οπότε το λέω και σωματικά, αλλά εγώ έχω και το θέμα λίγο και με τα ρούχα μου, γιατί θέλω να φοράω τα ρούχα που θέλω και δεν μπορώ, οπότε εμένα με χτυπάει εκεί ας πούμε. Και τα ρούχα σου, το πορτοφόλι σου, η υγεία σου, η ψυχική σου υγεία... Είναι παράγοντες βέβαια που δεν μπορείς να τους μετρήσεις τόσο εύκολα, αλλά ρε φίλε, τώρα εσύ ας πούμε δεν ξέρω πώς νιώθεις, αλλά εγώ ας πούμε με όσους ανθρώπους έχω μιλήσει που ήταν υπέρβαροι και έχουν χάσει μετά αρκετά κιλά, μου έχουν πει όλοι το ίδιο πράγμα, ότι κανείς δεν ένιωθε ωραία με όχι, το... Όχι, εγώ δεν θα το πλασάρω ότι νιώθω ωραία, δεν νιώθω ωραία, παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω και κάτι, πώς να σου πω, σε κάποιον που... Θέλει να πιστέψει ότι νιώθει ωραία. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος ή δεν είναι έτοιμη εκείνη τη στιγμή. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που πραγματικά είναι καλά στην υγεία τους και όντως δεν τους νοιάζει και θέλουν να τρώνε ό,τι θέλουν, να μην γυμνάζονται, να καπνίζουν, να πίνουν. Ξέρεις, it's fair, έτσι. Αν είναι καλά τα γονίδια και ο άλλος νιώθει καλά και νιώθει ερωτεύσιμος αυτό, έχει καλός. Εγώ δεν νιώθω, ας πούμε, και το λέω, δεν νιώθω μάλλον έτσι όπως εγώ θα ήθελα να είμαι, έτσι, αυτό εννοώ. Και προς Θεού πάλι και ένα disclaimer εδώ, έτσι, προς Θεού δεν είναι για κανέναν να προσβάλλουμε και να πούμε κάτι το οποίο, κατάλαβες, θα τον θίξει ο καθένας όπως είναι έτοιμος, έτσι, όλες οι απόψεις ακούγονται εδώ. Εμείς έχουμε αυτή την άποψη, έτσι, από αυτή την πλευρά. Αλλά πες μας λίγο ρε εσύ, Τζόνι, γιατί νομίζω έτσι σε αποκαλούν και όλα σωστά, Τζόνι. Ωραία, για να μην σε λέω και διαφορετικά κι εγώ. Πες μας λίγο εσύ κάποια πράγματα πάνω σε αυτό που συζητάμε και σε τι φάση ζωής σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Και αρχικά για να πιάσουμε αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε. Ναι. Οπότε θα σου πω... θα σου πω πώς κατέληξα σε εκείνο το σημείο εγώ. Αρχικά ξεκίνησα βασικά όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού, γύρω πόσο 10 χρονών να ήμουν τότε. Χώρισαν οι γονείς μου όταν μέναμε στη Δυτική Αττική και όλο αυτό με είχε επηρεάσει πραγματικά πάρα πολύ. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά μετά από χρόνια που το κοιτάω, mm-hmm. Μπορώ να δω τι επίδραση είχε πάνω μου, mm-hmm. γιατί κιόλας με μεγάλωσε μόνη μητέρα μου, δούλευε όλη τη μέρα, δηλαδή την έβλεπα μόνο το βράδυ και έφυγε ξημερώματα από το σπίτι για να πάει πάλι δουλειά και θυμάμαι ότι απλά μου έκανε ό,τι χατήρι ήθελα, πραγματικά δεν μου λείψε τίποτα, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ ευγνώμων για τη μητέρα που έχω. Και απλά όταν ήμουν μικρός έτρωγα πάρα πολύ, δεν ξέρω, μάλλον εκεί έβγαζα την αντίδρασή μου, το θυμό μου, ό,τι είχα μέσα μου. Έβγαινα στο φαγητό, έτρωγα πάρα πολύ απ' έξω και μετά μετακόμισα από τη Δυτική Αττική στα 15 και πήγα στο μέρος όπου κατάγομαι σε ένα χωριό της Φλόρινας. Και εκεί πέρα με την παρέα μου καταλήξαμε να είμαστε μια πολύ τοξική και κακή παρέα που πίναμε κιόλας αρκετό αλκοόλ, καπνίζαμε πάρα πολύ.
κάναμε και κάθε ναρκωτικά, τρώγαμε πάρα πολύ. Οπότε είχα καταλήξει 130 κιλά, κάπνιζα, έπινα, είχα θερμοστατικότη σε αιματολογικές εξετάσεις και απλά μια μέρα δεν μπορούσα το βράδυ να κοιμηθώ επειδή πονούσε το σηκώτη μου και είχα πάρει το κολλητό μου και του λέω φίλε τι κάνω έτσι ξέρω εγώ, δεν πάει πουθενά όλο αυτό. Και μου λέει στο χέρι σου είναι, ξεκόλα λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα σε ένα διατροφολόγο με τη μητέρα μου. Μου έβγαλε μια διατροφή, έκανα κάποιες αιματολογικές εξετάσεις. Εννοείται πως σχέστηκα πάνω με τα αποτελέσματα. Και από τότε ξεκίνησα το ταξίδι μου αυτό εδώ. Ξεκίνησα και τότε να διαβάζω βιβλία, ακόμη περισσότερο. Και κάπως έτσι μπήκα στο παιχνίδι της αυτοβελτίωσης. Συγχαρητήρια. Οι άνθρωποι που σε προσεγγίζουν, τι σου λένε μέσα από τα social και άνθρωποι που θέλουν να μάθουν πώς τα κατάφερες, τι είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που σου λένε όλοι? Κοίτα, αρχικά νιώθω αρκετά ευγνώμων επειδή λαμβάνω συνέχεια θετικά μηνύματα ότι βοηθάω τους ανθρώπους, τους δίνω κουράγιο, έπνευση. Αυτό που παρατηρώ βέβαια, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο κομμάτι του πώς να αποκτήσουν μια καλή συνήθεια και στο πώς να διώξουν μια κακή συνήθεια από τη ζωή τους. Δυσκολεύονται στο πώς να αποκτήσουν πειθαρχία για κάποια πράγματα. Ψάχνουν συνεχώς μονίμως ένα κίνητρο και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το παιχνίδι βρίσκεται στην πειθαρχία και όχι στο κίνητρο, γιατί το κίνητρο είναι σαν τα τρένα, πηγαίνω έρχεται συνεχώς. Και αυτό που παρατηρώ είναι ότι ο κόσμος είναι αρκετά στεναχωρημένος, ρε, δηλαδή έχουν όλοι προβλήματα που ψάχνουν κάποιον να τα πούνε. Ναι. Αλλά κάνουν κάτι τελικά γι' αυτό ή απλά τα λένε και συνεχίζουν αυτό που κάνανε? Κοίτα, αρχικά αυτό που έχω καταλάβει εγώ με όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι όλα τα εργαλεία του κόσμου να τα έχεις μπροστά σου. Αν δεν πάρεις εσύ την απόφαση να κάνεις κάτι για τη ζωή σου, δεν θα το κάνεις. Γιατί στην ίδια φάση ήμουνα κι εγώ. Όμως, μου στέλνουν αρκετοί άνθρωποι μήνυμα μετά από κάποιους μήνες, αφού τους έχω πει κάποια πραγματάκια, επειδή κάνουμε κουβέντα, δεν πουλάω κάποια υπηρεσία αυτοβελτίωσης. Είναι καθαρά για το χόμπι σελίδα μου. Κάποιοι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι όντως αυτό που τους είπα τους βοήθησε, τους έκανε κάποια αλλαγή στη ζωή τους και συνεχίζουν να πορεύονται προς το καλύτερο. Και χαίρομαι πραγματικά όταν συμβαίνει αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Και αυτό πώς σκέφτεσαι να το εξελίξεις στο μέλλον? Σκέφτεσαι να το κρατήσεις επίπεδο έτσι, σαν αυτή τη σελίδα που έχεις, ή έχεις και κάτι στο μυαλό σου να εκδώσεις κάποιο βιβλίο, να κάνεις έτσι κάτι άλλο πάνω σε αυτό, σαν υπηρεσία? Κοίτα, θα σου πω, αυτή τη στιγμή κάνω ένα σεμινάριο μαζί με τον Δημήτρη Τσέλιο, το οποίο έχουμε ονομάσει Rising Minds. Αγαπημένος ο Δημήτρης Τσέλιος, τον είχα και στο podcast εδώ. Ναι. Ζηλεύουμε, ζηλεύουμε, αν μας ακούς Δημήτρη, ζηλεύουμε που είσαι εκεί στην Ασία αυτή τη στιγμή με τις παραλίες που βάζεις. Ναι, είναι συνέχεια από εδώ και από εκεί. Υπέροχος είναι, υπέροχος. Και τι κάνετε με το Δημήτρη Τσέλιο τώρα, το Rising Minds? Ναι, κάνουμε ένα online εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω Zoom, το οποίο λέγεται Rising Minds και είναι ένα πρόγραμμα που έχει 6 θεματικές ενότητες πάνω στο κομμάτι της αυτοβελτίωσής μας και 6 θεματικές ενότητες για το πώς να αναπτυχθείς σε επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί πιστεύουμε και οι δύο ότι για να εξελιχθεί και ένας άνθρωπος σε επαγγελματικό επίπεδο δεν μπορεί να πάει πολύ μπροστά αν δεν εξελίξει και τον εαυτό του. Οπότε παντρεύσαμε αυτά τα δύο και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα διαρκείας 6 μηνών. Αυτό κάνω για την ώρα. Πόσα άλλα πράγματα? Είσαι φοιτητής, σπουδάζεις το οικονομικό, αν δεν κάνω λάθος, διοίκηση επιχειρήσεων. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Δουλεύεις σε εταιρεία real estate. Τρέχεις τη σελίδα σου, κάνεις τα σεμινάρια, είσαι ένας. Φροντίζεις τον εαυτό σου έτσι με όλα αυτά τα που κάνεις. Νομίζω η μέρα έχει 24 ώρες. Πώς τα καταφέρνεις, είναι η ερώτηση. Κοίτα. Κάνω πολλές,
Δεν μου αρέσει η λέξη θυσίες, αλλά θα το πω για να καταλάβεις πώς το εννοώ. Εγώ πιστεύω αρχικά ότι όλα αυτά που κάνω είναι μια επένδυση στον εαυτό μου, για το μέλλον μου. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι θυσιάζω, ας πούμε, τη κοινωνική ζωή του τώρα. Και okay, μπορώ να αντιληφθώ το σκεπτικό του, γιατί και εγώ έτσι το σκεφτόμουν. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος της άποψης ότι εξοδεύω το χρόνο που έχω σήμερα για να απολαύσω το αύριο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν απολαμβάνω κάθε μου μέρα, έτσι. Περνάω τέλεια κάθε μέρα. Πραγματικά περνάω πολύ ωραία κάθε μέρα. Έχω και τις δύσκολες μέρες, έτσι δεν είμαι ο κύριος τέλειος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχω κάποιο θέμα με το πώς έχω στήσει τη ζωή μου. Γι' αυτό κιόλας συνεχίζω να ζω έτσι. Αλλά οκ, εννοείται πως όλα αυτά έχουν και κάπου. Από κάπου χάνεις. Δηλαδή, εννοείται πως πηγαίνω κιόλας 2 ώρες την ημέρα γυμναστήριο, έτσι, κάθε πρωί, 7 με 9. Οπότε σκέψου, χάνω 2 ώρες από εκεί, είναι μετά η δουλειά, έχω και τη σχολή που πρέπει να τη βγάλω, έχω τη σελίδα, οπότε θυσιάζω πράγματα όπως είναι η κοινωνική μου ζωή. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν είναι προτεραιότητά μου το να βγαίνω τόσο πολύ έξω και ούτε που με πολύ ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, γεμίζεις τον χρόνο σου με πράγματα τα οποία μάλλον πραγματικά θες να κάνεις, οπότε προφανώς θα βγεις και έξω όταν το θέλεις, δεν θα βγεις για να βγεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, μου λες. Πάρα πολύ ωραία. Βγαίνω κιόλας έξω, έτσι, δεν είναι ότι δεν βγαίνω καθόλου. Ας πούμε τα Σάββατα πολύ μου αρέσει να βγαίνω, να βγω για κάποιο φαγητό, για κάποιο ποτάκι σε ένα μπαρ. Δεν μου αρέσει να βγαίνω σε κλαμπάκια και τέτοια, δηλαδή το έχω συγχαθεί αυτό το πράγμα. Από τότε που έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη δεν έχω βγει παρά μόνο μία φορά σε κλαμπ και από τότε δεν ξαναβγήκα γιατί δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Θέλω περισσότερη ποιότητα στη ζωή μου. Οπότε νομίζω είμαι ok με τις επιλογές που κάνω. Δηλαδή πιστεύω δεν θα έτεχα κιόλας σε αυτό που κάνω αν δεν ήμουν ok με αυτό που κάνω. Κατάλαβες, θέλω προφανώς, να το... προφανώς. Δηλαδή δεν φαίνεται καθόλου λογικό σε κάποιους φίλους μου και ok, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά από την άλλη κιόλας σκέφτομαι ότι δεν είστε στην ίδια φάση. Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες, δεν έχουμε ίδιους στόχους, δεν έχουμε ίδια όνειρα. Οπότε πολλές φορές είναι και αυτό που λέω. Πρόσεξε και από ποιους παίρνεις συμβουλές και ποιους ακούς. Γιατί κάτι που εφαρμόζεται στη ζωή μου μπορεί να μην εφαρμόζεται στη ζωή σου. Και αντίστοιχα κάτι που εφαρμόζεται στη ζωή σου να μην εφαρμόζεται στη δική μου. Πώς βλέπεις τον Τζόνι σε 5 χρόνια από τώρα? Εννοώ, γιατί κάνεις κάποια πράγματα τώρα για το μέλλον, έτσι, για αυτό που σου, ας πούμε, φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5-10 χρόνια από τώρα. Σε 5-10 χρόνια από τώρα, Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω θα συνεχίσω να ζω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μου αρέσει η Θεσσαλονίκη, δεν θα ήθελα να πάω στην Αθήνα. Πιστεύω το κομμάτι της δουλειάς που κάνω με τα κίνητα θα έχει εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και θα είμαι οικονομικά αρκετά άνετος και θα μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα που έχω στο νου μου. Θέλω να φτιάξω ένα podcast το οποίο σε 10 χρόνια φαντάζομαι, επειδή θέλω να φτιάξω φέτος ένα podcast, αν συνεχίσω να το κάνω σε, ξέρεις, κάθε εβδομάδα για 5-10 χρόνια, πιστεύω θα έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγάλο. Και σου το ευχόμαστε και γιατί όχι και να μας καλέσεις, μην μας ξεχάσεις. Εννοείται. Ποτέ δεν ξεχνάμε από εκεί που ξεκινήσαμε, φίλε, να ξέρεις. Θα ήθελα πολύ επίσης να συνεχίσω να κάνω ταξίδια στο εξωτερικό, να γυρίσω ακόμη περισσότερες χώρες και θα ήθελα επίσης να βρω μία κοπέλα η οποία να είναι αυτό που ψάχνω, να είναι μία κοπέλα με όραμα και να δημιουργήσουμε κάτι μαζί. Αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος. Αυτά. Εγώ πιστεύω ότι όλα θα τα καταφέρεις και σε πολύ καλό βαθμό και πολύ νωρίτερα, γιατί αν μη τι άλλο είσαι ένας άνθρωπος που έχεις πιάσει το νόημα της ζωής, που αυτό είναι σίγουρα να πηγαίνουμε μπροστά και προς το καλύτερο, οπότε νομίζω το έχεις και με το παραπάνω αυτό. Απλά κρατήσου έτσι σε αυτά τα οποία πρεσβεύεις. Και στο λέω έτσι, σαν λίγο μεγαλύτερος, ότι όλα θα γίνουν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είσαι στο σωστό δρόμο, κοινός. Αυτό είναι το σημαντικό. Είσαι στο σωστό δρόμο. Θέλει απλά χρόνο και υπομονή. Ναι, βέβαια. Και ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι κάτι να γίνει, θα γίνει λίγο πιο μετά. Και όταν επιμένουμε, γίνεται. Το μόνο σίγουρο. Απλά ζούμε, ξέρεις, ζούμε σε μια κοινωνία που
στα social media όλος ο κόσμος ποστάρει, φίλε, τις καλύτερες στιγμές τους. Κανείς άνθρωπος στα social media δεν ποστάρει τις δυσκολίες του. Και φίλε, ξέρεις τι σκέφτομαι, είναι για παράδειγμα Σάββατο βράδυ, κάθεσαι εσύ στο σπίτι, οποιοδήποτε τώρα, έτσι. Οποιοδήποτε μας ακούει κάθε Σάββατο βράδυ σπίτι του να δουλέψει για τα όνειρά του, να, δεν ξέρω, να θέλει να γίνει μουσικός, συγγραφέας, επιχειρηματίας, μια startup, δεν ξέρω, οτιδήποτε έχει στο κεφάλι του ένας άνθρωπος και θέλει να το κάνει να συμβεί. Κάθεται ένα Σάββατο βράδυ σπίτι του να κάνει δουλίτσα και ανοίγει το Instagram, φίλε, τώρα, και βλέπει όλη την Ελλάδα που όλοι νομίζουν ότι είναι, φίλε, για ένα Σάββατο δισεκατομμυριούχοι. Βλέπει story, μπουκάλια εδώ, φαγητό εκεί, μπραντς εδώ, έξοδος εκεί, πήγαμε εκδρομή εδώ. Δεν ξέρεις ο άλλος πώς είναι μέσα του, πώς νιώθει, αν είναι καλά, τα οικονομικά του πώς είναι, δεν ξέρεις τίποτα από όλα αυτά. Αλλά επειδή βλέπεις μόνο τις καλές στιγμές και τις καλές φωτογραφίες, νομίζω ότι είσαι σε μια πολύ κακή θέση, ενώ πίστεψέ με, δεν είσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνεις και το λες, γενικά να μην μπερδευόμαστε από όλα αυτά, γιατί είναι πολύ εύκολο να λοξοδρομήσουμε και να θυμόμαστε, παιδιά, αυτό που βλέπουμε, κατά πόσο συνάδει με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί όλα αυτά είναι εικόνα, έτσι. Δηλαδή και εγώ τώρα αν πάω και βγω φωτογραφία μέσα από τον Buckingham Palace και πω ευχαριστώ πολύ τη βασίλισσα για το δείπνο, το βασιλιά μάλλον για το δείπνο, εντάξει, θα πούνε ο άνθρωπο που φάνης τώρα είναι αυτό και έχει πιαστεί και έχει αυτές τις φιλίες. Δηλαδή προφανώς ότι θέλει, όπως λες και εσύ, μια πιο κριτική ματιά και να μην επηρεαζόμαστε από ένα Σάββατο βράδυ να νομίζουν όλοι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι δισεκατομμυριούχοι στα Καλαμπάσας και είναι οι Καρντάσιανς. Δεν πειράζει. Ας δούμε την πραγματικότητα και μην ξεχνάμε επίσης ότι ποτέ οι πραγματικές στιγμές δεν πιάστηκαν σε μία φωτογραφία. Ούτε αυτή που και ποτέ οι πραγματικά πλούσιοι δεν θα δείξουν τα πλούτη τους. Οπότε μην τρώμε την παπάντζα. Ναι, σίγουρα μας επηρεάζει, γιατί λες πω πω αυτός ο τάδε και πω πω κάνει και εγώ τώρα είμαι εδώ και ξέρεις έχω αυτό το άγχος που θα πάω και τι θα κάνω. Όπως είπες και εσύ, αγαπημένε Τζόνι, να μείνουμε σε αυτό που έχει ο καθένας και αργά ή γρήγορα θα ευωδώσει. Ισχύει πάρα πολύ αυτό που είπες σχετικά με το ότι όντως οι καλύτερες στιγμές, οι πραγματικές, δεν πιάστηκαν ποτέ στη φωτογραφία, φίλε. Και κάτι ακόμα που ο κόσμος πέφτει θύμα αυτής της πλάνης είναι ότι, φίλε, βλέπει, ας πούμε, άτομα σαν εμένα ή άλλους influencer που κάνουν περιεχόμενο αυτοβελτίωσης ή γενικότερα άτομα που προσπαθούν να εμπνεύσουν τους άλλους. Τους βλέπουν έτσι συνεχώς να βγάζουν μηνύματα θετικότητας, να δίνουν συμβουλές και όλα τα σχετικά. Αλλά, φίλε, είναι πλάνη το να πιστεύεις ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ή η ζωή τους είναι πανεύκολη. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω, έχει ώρες που είμαι... Κλαίω αρχικά πολύ εύκολα. Δηλαδή, φαίνομαι και σκληρός. Δεν ξέρω τι εικόνα βγάζει στα social media. Αρκετοί μου λένε ότι φαίνομαι πολύ σκληρός, πολύ cold σαν άνθρωπος. Αλλά είμαι, φίλε, και αρκετά συναισθηματικός, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, είσαι άνθρωπος. Και μπορώ να κλάψω πολύ εύκολα, να συγκινηθώ κιόλας πολύ εύκολα. Και είναι αρκετές ημέρες που, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολες. Και με παίρνει από κάτω, οκ. Okay. Είναι κάποιες στιγμές που δεν νιώθω τόσο καλά, τόσο μεγάλη θετικότητα, τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και είναι στιγμές που βιώνει κάθε άνθρωπος. Απλά επειδή δεν φαίνονται έξω, νομίζω ο κόσμος ότι δεν τις βιώνεις. Όλοι τις βιώνουμε. Και αυτό που λες ακριβώς, δεν υπάρχει μόνο θετικότητα, γιατί μετά και αυτό γίνεται θετική τοξικότητα. Όλα μέσα στη ζωή είναι, όπως λες και εσύ, και δεν είναι όλες οι μέρες εύκολες. Και εμένα, ας πούμε, σήμερα δεν ήταν μια καλή μέρα. Δηλαδή, ας πούμε, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, και εγώ σήμερα είχα μια υπερφαγία κάποια στιγμή. Τόσοσα, βέβαια, δεν το άφησα να εξελιχθεί, αλλά μπήκε αυτό, λέω, έτσι μέσα μου. Στεναχωρήθηκα. Είπα, γιατί, ας πούμε, συνέβη αυτό. Ξέρεις, πήγα να τα βάλω με τον εαυτό μου. Μετά λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, οκ, το σταμάτησα. Δεν, εντάξει, τώρα τι, θα αρχίσω να μαλώνω και τον εαυτό μου, γιατί τόλμησα να ξεκινήσει. Το σταμάτησα, είχα αυτό το... Και να μην το σταματούσα, βασικά. Εντάξει, έγινε, τι να κάνουμε. Αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα, τουλάχιστον, το αναγνωρίζω.
Γιατί το πρόβλημα είναι ότι καμιά φορά λέμε ότι δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται. Δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Και αν πας και πεις, μα ρε εσύ Φάνη, σου φταίει αυτό, ας πούμε. Φαίνεται, για παράδειγμα. Και εγώ αρχίζω και λέω, όχι, και δεν ξέρεις τι λες και βγάζω αντίδραση. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Νομίζω, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βιώνω. Όχι, όχι, συμφωνώ, καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες καλές, σίγουρα. Αλλά στο χέρι μας είναι, όπως έλεγαν και οι παλιοί, θα περάσει και αυτό. Και αυτό θα περάσει. Έτσι. Συμφωνώ. Αγαπημένο μου Τζόνι, καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες να είσαι στο Theater Voice και να σου ευχηθώ τα καλύτερα σε ό,τι ξεκινήσεις να κάνεις και εύχομαι πολύ γρήγορα να ξεκινήσεις και το δικό σου το podcast. Εμένα θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να σε δω. Να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα και θα είμαστε σίγουρα σε επαφή. Χάρηκα πάρα πολύ Φάνη, πραγματικά. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.